καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο του Προχώματος, όπου θα παρακολουθήσουμε σήμερα την έναρξη της Β' κατηγορίας, ένα παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο της κατηγορίας αυτής, ανάμεσα στην Αναγέννηση Προχώματος και την Αστραπίδεντρο Ποτάμου. Όπως είπαμε, πρεμιέρα σήμερα και για τη Β' κατηγορία στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Η Γηπεδούχος Αναγέννηση Προχώματος έχει παραταχθεί με τους Ισακίδη, Τσαμπαζόγλου, Φιλίπποφ, Κυριακίδη Ανδρέα, Σερετίδη Νικόλαος, Σερετίδη Λευτέρη, Μεταξά, Τάχατο, Χαραλαμπίδη, Χατζησάβα και Μαυροκεφαλίδη. Ενώ απ' την άλλη οι φιλοξενούμενοι της Αστραπίζεντρο Ποτάμου έχουν παραταχθεί με τους Σεϊφεδίνογλου, Μπατίας, Ψωμαδέλης Κώστας, Ασημάκης, Τσαμουζάκης, Δημητρίου Παρασκευά, Σαγκούρης, Ψωμαδέλης Ηρακλής, Καρόνιας Τσακίρης και Χρήστου. Για τον Φιλίπποφ, αυτός φεύγει επικίνδυνα, κάνει μια σέντρα σουτ, πολύ καλή επέμβαση του Σεϊφεδίνογλου, νέο σουτ από τον Σερετίδη τον Λευτέρη. Η μπάλα out, η πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα των γηπεδούχων να ανοίξουν το σκορ. Ο τελευταίος αποφεύγει τους αντιπάλους του, κάνει μια σέντρα, βγαίνει όμως εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας Σεϊφεδίνογλου, μπλοκάρει την μπάλα. Ένα corner τώρα έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι της Αστραπής, αρκετοί παίκτες και των δύο ομάδων στα καρέ του τερματοφύλακα Ισακίδη. Εκτελείται το κόρνερ, βγαίνει όμως ο τερματοφύλακας Ισακίδης, όπως είπαμε, πανύψηλος, γίνεται ένα σουτ, πολύ ωραίο σουτ, τελευταία στιγμή διώχνει ο Ισακίδης και η μπάλα είναι πλάγιο για τους φιλοξενουμένους. Συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο του αγώνα, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτό, εκτελείται το φάουλ, μεγάλη ευκαιρία, εκ το μεταξά γίνεται μια βαθιά μπαλιά, ανάποδη κεφαλιά. Ανάποδη κεφαλιά από τον Τσαμουζάκη και γίνεται το 1-0, κυρίες και κύριοι, μετά από τραγικό λάθος του Τσαμουζάκη. 1-0. Συμπληρώσαμε 40 λεπτά στον αγώνα, Αναγέννηση Προχώματος, Αστραπίδεντρο Ποτάμου, 1-0. Οι πρώτες βοήθειες τώρα από τον γιατρό, τον κύριο Τσαμαντουρίδη Ιωάννη, στον τραυματία Χρήστου, ο οποίος σηκώνεται. Η μπάλα στον Μαυροκεφαλίδη, αυτός κάνει ένα σουτ, πολύ ωραίο σουτ, η μπάλα στο δοκάρι και κόρνερ, φοβερή ευκαιρία για για την Αναγέννηση Προχώματος να διπλασιάσει τα τέρματα. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Τάχατο, κάνει μια σέντρα ο Τάχατος, κεφαλιά στη γραμμή, διώχνουν οι φιλοξενούμενοι όπως κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία, ένα δυνατό σουτ, και είναι το 1-1, κυρίες και κύριοι, είναι το 1-1. Αποφεύγει ωραία τους αντιπάλους του. Μεγάλη ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, μεγάλη ευκαιρία. Με τον Μεταξά χάνουν οι γηπεδούχοι να κάνουν το 2-1 από κοντά. Κάνει μια μπαλιά για τον Μεταξά. Ο τελευταίος μαρκάρεται. Πέφτει κάτω, τίποτα, λέει ο κύριος Χάνου. Βαθιά μπαλιά για τον Τσακίρη, δεν είναι σε θέση offside. Ο τελευταίος κάνει ένα άστοχο σουτ, η μπάλα όμως καταλήγει out, ενώ ο συμπαίκτης του περίμενε την μπάλα. Από τα αριστερά βγαίνει επικίνδυνα, κάνει μια σέντρα σουτ, φοβερή απόκρουση του Ισακίδη. Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενουμένους να κάνουν το 1-2 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν σφυρίζει ακόμα ο κύριος Χάνου. Δίπλα μας έχουμε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Αναγέννησης Προχώματος, τον τερματοφύλακα τον Ισακίδη, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε μεγάλο βαθμό για τον βαθμό για το 1-1 το τελικό. Κώστα, δύο λόγια για το σημερινό αυτό αγώνα, που παρόλο που η ομάδα σου έπαιζε με 10 παίκτες για ένα ημίχρονο, μάλλον με 11 είχε την υπεροχή, στο τέλος ισοφαρίστηκε και κόντεψε να χάσει και το βαθμό της ισοπαλίας. Καταρχάς θέλω να πω για το. Για την Αστραπίδεντρο Ποτάμου. Μπράβο στα παιδιά. Ευχαριστούμε. Νομίζω φέτος η φιλοξενία μας ήταν καλή. Δεν είχαμε τα ίδια προβλήματα με πέρσι.
Αυτά. Τώρα για το μάτς. Δυστυχώς φέτος κάνουμε μια καινούργια αρχή με μικρά παιδάκια. Όλα είναι 15, 16, 17 χρονών. Εμείς λίγο οι μεγάλοι ήρθαμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε τα μικρά, να παίξουν μπάλα. Αυτό. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία, να έχουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση σε όλη τη χρονιά. Αυτά. Μαυροκεφαλίδης Βαγγέλης, κυρίες και κύριοι, ένα από τα νεαρά παιδιά που έχει φέτος η ομάδα της Αναγέννησης Προχώματος. Ιδιαίτερα διακριτής και αυτός, τα έδωσε όλα για την ομάδα του. Βαγγέλη, δύο λόγια για το τελικό 1-1 με την Αστραπίδα Τροποτάμου. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, μπήκαμε δυναμικά, βάλαμε το πρώτο γκολ. Προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε, να πιέσουμε, να βάλουμε και δεύτερο γκολ. Δυστυχώς φάγαμε γκολ. Και μετά προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε αυτό και ό,τι μπορούσαμε κάναμε για να βάλουμε και εμείς γκολ να πάρουμε το παιχνίδι. Πρεμιέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, για το πρωτάθλημα και τη Β' κατηγορία τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο ποδόσφαιρο παρακολουθήσαμε ανάμεσα στην Αναγέννηση Προχώματος και την Αστραπίδα Τροποτάμου. Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Δύο λόγια από τον καθήλυα αρμόδιο υπεύθυνο προπονητή τη Αναγέννηση Προχώματος, τον Αντώνη τον Κυριακίδη, για το σημερινό αυτό παιχνίδι. Μπορώ να πω είμαι ευχαριστημένο τελικά από το αποτέλεσμα. Μπορούσαμε να χάσουμε το παιχνίδι. Έχουμε πολύ δρόμο εμείς μπροστά μας. Και πιστεύω ίσως μετά το Δεκέμβριο, μέσα στο Δεκέμβριο πιστεύω και μετά να είμαστε καλύτερα, γιατί περιμένουμε κάποια παιδιά τα οποία ήταν εκτός ομάδος και πιστεύω θα πάμε καλύτερα. Μπορούσαμε να το χάσουμε το παιχνίδι όπως σας είπα. Είμαι ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, προσπαθήσανε και έχουμε δρόμο πολύ μεγάλο. Αντώνη, βλέποντας τα δελτία των παικτών της ομάδας σου, είδαμε και αρκετούς ποδοσφαιριστές μαθητές ηλικίων. Φέτος έχει πέσει αισθητά πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας. Δίνεις ευκαιρίες, βλέπουμε, και σε παιδιά ηλικίου να επανδρώσουν την πρώτη ομάδα της Αναγέννησης Προχώματος. Πιστεύω στη συνέχεια του πρωταθλήματος θα δώσουμε κι άλλα, επειδή ήταν σήμερα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Είχα στην πρόθεσή μου να παίξουν κι άλλα παιδιά, άλλα δύο παιδιά τουλάχιστον. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι, το φοβόμασταν πάρα πολύ. Και προτιμήσαμε λίγο έτσι 2-3 παιδιά που απουσιάζανε κιόλας, υπευθύνη δικιά μου, ενώ δεν ήταν έτοιμα. Πήρα τις ευθύνες μου να τα χρησιμοποιήσω έστω και σαν αλλαγές, και έτσι δεν παίξανε άλλα δύο παιδιά που προόριζα για την αρχική εντεκάδα. Πιστεύω θα δώσω την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι είναι η βάση για να αλλάξουμε και το σήμερα και το αύριο του συλλόγου. Εμένα μου δίνεται η ευκαιρία από πλευράς της διοίκησης και την ευχαριστώ, είναι το χωριό μου. Μετά από 38 χρόνια επανέρχομαι και θα κάνω τα δυνατά για να πετύχουμε στο έργο μας, το οποίο είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.